τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Τι θα κάνετε. Και πώς θα γίνει η ανασυγκρότηση. Και θέλω να σας πω. Όχι, πώς δεν θα ξανακαούν άλλες περιοχές, κυρία Υπουργέ. Ακούστε, το να μην ξανακαεί καμία περιοχή δεν σας το εξασφαλίζει ούτε η καλύτερη, η ισχυρότερη. Αλλά το να βλέπουμε και την Ολυμπία να καίγεται από την έλλειψη συντονισμού γιατί στείλανε τα δύο αεροπλάνα τα πυροσβεστικά. Μια ώρα μετά την πυρκαγιά, δεν είναι κάτι που εγώ, μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ, κύριε Βαγγελάτο, εκεί που πήγα, κάτοικοι και πυροσβεστικοί, με έναν άνεμο 9 και 10 μποφόρ, έδωσαν πραγματικά τον καλύτερό του αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά η αρχαία Ολυμπία είναι στην Ελλάδα. Πραγματικά παραλίγο να καεί. Πραγματικά. Το μουσείο και όλα αυτά. Ναι, όχι παραλίγο. Και όλο, αυτό, και όλο αυτό είναι τρομερό. Και θέλω να σας πω. Αρχαία κάηκαν. Ότι όλοι μας είχαμε την αγωνία. Εμείς είχαμε την αγωνία των αρχείων της Δημητσάνας και της Ανδρίτσενας. Ναι. Και πράγματι έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν και από τους τοπικούς παράγοντες. Όχι και όλα τώρα. Και λάθη, ακούστε, λάθη θα γίνουν πάντα και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Πρέπει όμως, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τεράστιος συναισθηματισμός, βιώνουμε μια τραγωδία, να μιλήσουμε για την ανασυγκρότηση. Δίνω λόγο στον κύριο Αθανασάκη. Αυτό έχει σημασία. Για να μπούμε σε διάλογο για αυτά που λέει η κυρία Γιαννάκου. Πέρα και έξω από τις εκλογές για την ανασυγκρότηση.